Λοιπόν, αλλάζουμε, επιστρέφουμε στο πρώτο φάντομα. Θέμα του δελτίου. Πάμε να βρούμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Είναι καθοδόν προς την περιοχή ο Χρήστος. Να μας πει τι πληροφορίες έχει συγκεντρώσει εκείνος. Έλα, Χρήστο. Καλή σας ημέρα. Όντως είμαστε καθοδόν προς το Κατάκολλο. Στα 8 ναυτικά μίλια δυτικά από το Κατάκολλο έχουν επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του αεροσκάφους. Να σας πω ότι πέρα από τις έρευνες που συμμετέχουν και ιδιωτικά σκάφη από το Κατάκολλο και την Ηλία, έχουν τεθεί σε επιφυλακή και οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ στον πύργο, προκειμένου σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν στην μεταφορά των πιλότων. Πρόεδρος, βέβαια, τα καλύτερα. Να σας πω λοιπόν ότι συμμετέχουν και ιδιωτικά σκάφη και ενδεχομένως στις επόμενες στιγμές να φτάσουν και άλλα σκάφη από την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να βοηθήσουν. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές στη συγκεκριμένη περιοχή προκειμένου να μπορέσουν να ερευνήσουν. Έχουν επικεντρωθεί λοιπόν 8 χιλιόμετρα δυτικά από το Κατάκολλο. Στο συγκεκριμένο σημείο είναι που γίνονται οι έρευνες. Και όπως είχαμε και την ανοιχτή και την αρχική ενημέρωση από την πολεμική αεροπορία, το συγκεκριμένο σκάφος το Phantom F4 έπεσε 25 ναυτικά μίλια νότια από τις Αδραμπίδες. Εκεί λοιπόν είναι η συγκεκριμένη περιοχή όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται και ένα αέρια μέσα και σκάφη τα οποία επικυρούν στο συγκεκριμένο σημείο. Χρήστο, καλό ρεπορτάζ. Προφανώς μας διακόπτεις και μόλις μπορέσουμε θα συνδεθούμε και με σένα. Γιατί για να δούμε και πώς διεξάγονται οι έρευνες εκεί τώρα. Να βρούμε τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον Αντιπτέραρχο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου να μας πει και ήταν στα πιλότο στα Κροσέρ, τα Α7, τα γνωστά Α7. Τον καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Παπα-Νικολάου, καλημέρα σας. Μας ακούει κύριος Παπα-Νικολάου? Ναι, με ακούτε? Ναι κύριε Παπα-Νικολάου, σας ακούμε. Δεν σας ακούω, εγώ δεν σας ακούω. Λοιπόν, να αποκαταστήσουμε την επαφή με τον κύριο Παπα-Νικολάου και να τον... Μας ακούτε. Λοιπόν. Ελάτε. Κύριε Παπα-Νικολάου, καλημέρα. Πάλι πρόβλημα με τον ήχο. Παιδιά, να διορθώσουμε λίγο, σας παρακαλώ, την επιστροφή. Πάρε τον κύριε Βλαχογιάννη. Θεοδόσης πάνω να έρθει εδώ μαζί μας. Έλα, Θεοδόση, να δούμε τι έχει συγκεντρώσει ο Θεοδόσης για το συγκεκριμένο θέμα από το ρεπορτάζ. Έλα, Θεοδόση. Ανοιχτά στο Κατάκολλο γίνονται οι έρευνες. Υπάρχει ένα μικρό νησάκι εκεί, θα το έχουν ακούσει πολύ. Οι στροφάδες είναι μεταξύ Κατακούλου και Στροφάδων οι έρευνες. Και τι συμμετέχει? Δύο ελικόπτερα της πολεμικής αεροπολίας, ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, 4 πλωτά του λιμενικού, 2 ιδιωτικά. Ιδιωτικά είναι 2 ιταλικά αλλιευτικά που βρέθηκαν εκεί στο σημείο, άκουσαν το Mayday στο ασύρματο και βεβαίως και συμμετέχουν και αυτά στις έρευνες. Σε ετοιμότητα ένα C-130 με ειδικά μηχανήματα επίσης της πολεμικής αεροφορίας, εάν χρειαστεί να απογειωθεί προκειμένου να πραγματοποιηθούν, θα το λέγαμε, κάπως πιο εξειδικευμένες έρευνες. Εμείς δεν υπάρχει κάποιο σήμα, κάποια πληροφορία, κάτι να ξέρουμε. Εκείνο το ζητούμενο, ότι η πρώτη αναφορά που έχουν στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας είναι ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα, μάλλον θα χρησιμοποιήσουμε τα εκτινασόμενα καθίσματα. Φαίνεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής να μην έχει γίνει. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής. Δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής η χρησιμοποίηση. Δεν επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιήθηκε το σύστημα εκτείναξης. Όπως άλλες πληροφορίες ότι δεν έχουν βρεθεί ούτε συντρίμια, ούτε βέβαια. Ακριβώς έτσι και συζητούμε. Αλλά για είναι ένα αεροσκάφος. Πρέπει να πούμε, επειδή γράφονται διάφορα και επειδή αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους, η πληροφορία που έχουμε είναι, να τη μεταδώσουμε δηλαδή, είναι ότι, αυτό που έλεγε ο Γιάννης, δεν υπάρχει πληροφορία ότι έχουν εγκαταλείψει το Phantom μέσω τα δύο παιδιά. Περιμένουμε να δούμε και δεν έχουν βρεθεί και συντρίμια. Απάνω σε αυτές τις εκτινασόμενα καθίσματα. Συγγνώμη, βρε Θεοδόση, και θα ήταν και λίγο, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί πετούσαν σε πολύ χαμηλό ύψος, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με τις δικές μας πληροφορίες. Εκεί ήθελα να σταθώ. Σε πολύ χαμηλό ύψος χρησιμοποιούν έναν όρο τον οποίο εγώ προφανώς και δεν γνωρίζω, γιατί δεν είμαι ειδικός, όσον αφορά την πτήση πάνω από τη θάλασσα. Από 300 έως 100 μέτρα είναι αυτή η πτήση. Οπότε κάποιος μπορεί να καταλάβει με πιο εξειδικευμένες γνώσεις το τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή τις ταχύτητες και ούτω καθεξής. Επιπλέον, να σημειώσω ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τα εκτινασόμενα καθίσματα, έχουν έναν πομποδέκτη. Εκπέμπουν κάποιο ο σήμα. Ο οποίος, έτσι, μέχρι στιγμής, δυστυχώς, δεν φαίνεται να υπάρχει. Αυτό που έλεγε πριν ο Χρήστος, ότι στην περιοχή έχουν μεγάλα βάθη.
Μεγάλα βάθη. Γιατί χίλια μέτρα. Χίλια μέτρα. Γιατί η περιοχή μας είπες ότι χτενίζεται ουσιαστικά από όλα τα σκάφη τα οποία συμμετέχουν. Και για να καταλάβετε, τις πρώτες στιγμές οι έρευνες ξεκίνησαν ανοιχτά της Κυλλήνης και έπειτα επεκτάθηκαν και επικεντρώθηκαν εκεί που το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, όπως μας ενημερώνει ο Μάκης Πολάτος, ο αρχισυντάκτης μας, λέει ότι εντοπίστηκαν συντρίμμια του αεροσκάφους. Θα σας πούμε ακριβώς σε ποιο σημείο και τι ακριβώς έχει συμβεί. Ακριβώς. Ελπίζουμε να είναι λάθος όλες τις πληροφορίες και να εντοπιστούν και οι πιλότες. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Πες μας, σαν να Θεοδόσει, πόσοι επιχειρούν και τι στην περιοχή. Είναι δύο ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας. Ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, το οποίο λογικά έχει απογειωθεί από κάποια φραγάτα ή από κάποιο άλλο μέσω του πολεμικού ναυτικού. Τέσσερα πλωτά ειδικά μέσα του λιμενικού σώματος και δύο ιδιωτικά. Εν προκειμένου, δύο ιταλικά αλλιευτικά που έτυχε να βρίσκονται στο σημείο και συμμετέχουν και αυτά στις έρευνες σε ετοιμότητα 1-130 και να πούμε. Ό,τι νεότερο και από σένα, μας διακοπαίνεις αμέσως, δεν χρειάζεται να μας πεις τίποτα. Πάμε στον κύριο Παπα-Νικολάου τώρα να τον δούμε. Να δούμε αν αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μαζί του. Γεια σας, κύριε Παπα-Νικολάου, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ήσασταν πιλότος να ζουν και να τους βρούνε στο επόμενο διάστημα. Άμεσα, γιατί είναι μεγάλη απώλεια αυτό για όλους μας οικογένειες, για την πολεμική αεροπορία, για όλους. Να ρωτήσουμε κάτι. Αυτές οι χαμηλές πτήσεις, τι ακριβώς είναι? Είναι εκπαιδευτικές? Είναι για να πετάς κάτω από τα ραντάρ? Είναι εκπαιδευτικές πτήσεις χαμηλού ύψους. Υπάρχει ειδική εκπαίδευση για την πτήση στα 300 πόδια. Και γίνεται σχηματισμός μάχης. 300 πόδια, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς η κοινή θνητή, 100 μέτρα. 100 μέτρα, ναι. Mm-hmm. Όπου γίνονται βίαιες στροφές για το σχηματισμό μάχης, να τηρηθούν τα αεροσκάφη και να κινηθούν σε αυτό το ύψος, πηγαίνοντας προς κάποιον στόχο που έχουν για να τον βομβαρδίσουν. Γι' αυτό λοιπόν εκπαιδεύονταν, από ό,τι φαίνεται, οι συγκεκριμένοι. Από πληροφορίες που υπάρχουν, είχαν τηρηθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας. Ήταν ο νούμερο 2 ήταν αυτός του σχηματισμού. Ναι. Ήταν από τις πρώτες πτήσεις τους αυτά τα ύψη, από ό,τι υπάρχει την πληροφορία. Δεν ξέρουν ακόμα εάν έχει εγκαταλείψει, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς. Υπάρχουν οι έρευνες εκείνη την περιοχή και είναι βέβαιο ότι αν υπάρξει κάτι στο επόμενο διάστημα θα φανεί, γιατί είναι τεράστια η καμπάνια που έχει γίνει προκειμένου να δοθεί λύσεις και να βρεθούν αν έχουν εκτιναχθεί. Θα περιμένουμε για να δούμε και μας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτά τα αεροσκάφη είναι αεροσκάφη, όπως προείπατε, παλαιού τύπου, τα οποία είχαν εξυγχρονιστεί. Ναι. Εκτιμώ ότι και είναι βέβαιο ότι η συντήρησή τους γίνεται στο μέγιστο βαθμό και στο καλύτερο επίπεδο. Κύριε Παπα-Νικολάου, δώστε μας, κάντε μια παύση, μια ανωτελεία, γιατί τρέχει το ρεπορτάζ. Να πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη, μείνετε όπως είστε, να μας πει ο Σταύρος τα νεότερα. Έλα, Σταύρο. Τώρα, με νεότερες πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί συντρίμμια του αεροσκάφους στην περιοχή όπου γίνονται οι έρευνες, περίπου 25 ναυτικά μίλια νότια της Ανδραβίδας. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχουμε ίχνος από τους δύο χειριστές, θα ακολουθούν να αγνοούνται. Έχουν όμως, όπως σας είπα, εντοπιστεί κάποια από τα συντρίμμια του Phantom της 338 μοίρας Άρης, το οποίο κατέπεσε στις 10:30 νότια του αεροδρομίου της Ανδραβίδας, 15 λεπτά περίπου μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση. Το πλήρωμα από το δεύτερο Phantom προφανώς θα έχει δώσει κάποιες πληροφορίες. Έχουν δει τους ανθρώπους αν κατάφεραν να εκτιναχτούν ή όχι? Σε πληροφορία. Δυστυχώς, παιδιά, δεν μπορώ να σας μεταφέρω κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία. Ο αρχηγός του σχηματισμού, το άλλο αεροσκάφος, δηλαδή, διότι ήταν δύο τα αεροσκάφη του σχηματισμού, έχει προσγειωθεί εδώ και ώρα, έχει δώσει αναφορά. Και δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο προς το παρόν για εκτείναξη. Γεια σας, Σταύρο. Νεότερες πληροφορίες μας διακόπτεις και πάλι, Σταύρο.